Γεια σας φίλοι μου, Μάνκο εδώ πέρα. Ξέρω, έχετε ψηφίσει κάποιο άλλο unboxing στο Facebook. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω το Assassin's Creed, το Ezio Collectors, και εγώ δεν ξέρω τι πώς λεγόταν. Μπορείτε να το ξεχάσετε. Το βίντεο είχε γίνει κανονικά, ήταν γύρω στα 10 λεπτά, αλλά δυστυχώς έτσι όπως τα έφερε η γκαντεμιά μου, το πρόγραμμα με το οποίο το κατάγραφα δεν μπόρεσε να το κάνει convert. Και γι' αυτό δεν θα δούμε ποτέ το unboxing. Δηλαδή, μπορείτε να το δείτε βέβαια από κάποιον άλλον, αλλά δυστυχώς εγώ δεν θα μπορέσω να το κάνω. Και για να μην νομίζετε ότι λέω και ψέματα, ορίστε, εδώ είναι και η φιγούρα από το Ezio Collector's Edition και επίσης το game, το οποίο δεν ήταν μέσα στην Collector's. Και υπήρχε μετά καρποστάλ, τρεις κάρτες ήταν μέσα στο game, δηλαδή μέσα στην edition, the Ezio Collection, συγγνώμη, έτσι λεγότανε. Αυτό ψηφίσατε στο Facebook και ένα soundtrack. Δεν υπάρχουν DLC τίποτα, αυτό ήταν με λίγα λόγια το unboxing. Απλώς δεν καταγράφτηκε, δυστυχώς. Λοιπόν, τι θα ανοίξουμε σήμερα, αποφάσισα έτσι... Σποντάν λέμε στη Γερμανία. Στα γρήγορα να ανοίξω το Saint Seiya Brave Soldiers Knights of the Zodiac Seiya Edition. Είναι λίγο παλιατζούρα. Ναι. Για το PlayStation 3. Πώς την πήραμε αυτή την εκδοσή από το Amazon για 39 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης έχω ανοίξει και την... Hit Gear Edition, πάλι Saint Seiya. Αυτή είναι μια διαφορετικά. Συνολικά βγήκανε δύο νομίζω, αλλά μπορεί να υπάρχει και μια τρίτη, δεν είμαι σίγουρος. Τη Hit Gear Edition θα είναι λίγο δύσκολο να τη βρείτε, το λέω από τώρα. Άμα θέλετε να δείτε το unboxing, περάστε μια βόλτα από το κανάλι. Λοιπόν, συσκευασία. Very small, βλέπετε, είναι ακόμα επεκταρισμένο, ολοκένουργιο. Λαδόκολα. Πάμε να δούμε και εύχομαι πραγματικά το βίντεο αυτή τη φορά να γίνει convert. Αλλιώς βλέπω να το πετάω από κάνα παράθυρο. Δεν είναι ωραίο πράγμα να ανοίγεις καινούργιες συλλεκτικές, να θες να τις δείξεις στον κόσμο και να μην γίνεται το βίντεο. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Από εδώ πάνω ανοίγει το κουτάκι μας. Oh. Πρώτο και καλύτερο, το game. Μάλιστα, εδώ πέρα. Only on PlayStation. Άρα πρέπει να είναι exclusive title. Exclusive, μην το πούμε λάθος. Και με κράζει μετά ο φίλος μου. Πάμε να δούμε τι μας προσφέρει το game. Για να έχουμε κανένα DLC. Από εδώ δεν θέλει να μας ανοίξει. Κλασική περίπτωση, γιατί να ανοίξει. Αλλά ο Μίτσος έχει τα σύνεργά του πάντα εδώ κοντά. Very pro. Λοιπόν, σκουπίδια. Βαρύ είναι. Ωραία, πρώτο DLC βλέπω εδώ πέρα. Exclusive cloth for Sager. Αλλά μας έχει λήξει. Expiration date. Έχει λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του 2015. Τέλος πάντων, εγώ θα το δοκιμάσω μια φορά. Μετά, εδώ έχει ένα κωδικό. Register your game, enter your code, earn 1000 points. Αυτό είναι για το Bandai Namco. Και καλά για το shop. Έχει και ελληνικά. Wow, δεν το πιστεύω. Greek. Έχει ελληνικά. Ωμιτζή. Και παίρνουμε 1500 πόντους λέει εδώ πέρα. Έχω Bandai Shop. Πρέπει να το κοιτάξω. Οδηγίες χρήσεως και τα σχετικά. Και μια φορά το game. Audio λέει είναι στα Ιαπωνέζικα
Online multiplayer έχουμε επίσης και leaderboards. Τώρα τι παίζει στο PlayStation 3, don't know. Λοιπόν, next one, κουτί μέσα στο κουτί. Oh. Αυτό είναι ενδιαφέρον, όμορφο. Έχει και λίγο Japanese πάνω. Ορίστε. Από πίσω βλέπω τη φιγούρα. Και εδώ πάνω έχει βέβαια ένα σπαστικό αυτοκόλλητο, το οποίο πρέπει να αφαιρέσω και εύχομαι να μην χαραμίσω τη συσκευασία. Αν και πρέπει σιγά σιγά να αρχίζω μάγκες να τα πετάω τα κουτιά, δεν γίνεται άλλο αυτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται εδώ μέσα. Φαίνεται και καμιά γκόμενα που και που και αναρωτιέται τι κάνει αυτός εδώ μέσα, Παναγία μου, το φρίκ. Δεν κάνει να μπει εδώ μέσα γυναίκα, είναι ιερός ο χώρος, αυτό βέβαια. Λοιπόν, αρκετά υπονοούμενα είπα τώρα. Ω, βλέπω έχει πολύ πράγμα εδώ, τι γίνεται. Τρεις συσκευασίες βλέπω. Πρώτο και καλύτερο, τι έχω εδώ πέρα. Ένα μικρό φάκελο. Μισό λίγο να το ανοίξω. Να δω τι περιέχει μέσα. Γεμίσαμε πάλι σκουπίδια. Ω, έχει πολύ πράγμα ρε εσύ. Δείτε εδώ. Εν τω μεταξύ όλα στα ιαπωνέζικα. Πάρτε μάτι, όλα βγαίνουν σχεδόν. Very nice. Και από εδώ μια φορά το αλουγάκι. Okay. Στα ιαπωνέζικα. Είναι πραγματικά για να τα συναρμολογήσεις. Δεν το πιστεύω. Και καλά τώρα όχι ότι θα ασχοληθώ. Βαρύ, ε. Μου θυμίζει έτσι λίγο στυλ από, το, από τα πανηγύρια, μωρέ. Τέτοιες φιγούρες όλο, δεν ήταν με χέρια, πόδια. Και είναι όλα τα κομμάτια. Ω, καλά, εντάξει, θα μας βγει Παναγία μέχρι να το κάνουμε αυτό. Δες εδώ πέρα, ω, έχει μόνο ένα κουτάκι με φατσούλες, χεράκια και τα σχετικά. Δηλαδή, δεύτερη πανοπλία, κάπως έτσι το κόβω εγώ. Σε χρώμα μπλε και από εδώ. Επίσης, πάλι άλλη πανοπλία. Εντελώς διαφορετική, ναι. Μάλιστα. Είναι για να τα συναρμολογήσεις, ναι. Και εδώ πέρα είναι το άλογο. Στη συσκευασία όμως το δείχνει μπλε. Ναι, μπλε είναι. Λοιπόν, δεν θα κάτσω τώρα να τα συναρμολογήσω μαζί σας. Εντάξει, πάνω κάτω καταλάβατε, πήρατε μια ιδέα τι παίζει. Είναι fun. Αστείο. Μου θύμισε έτσι λίγο τέτοιο. Ρομποτάκι από το πανηγύρι που παίρναμε παλιά. Και τα συναρμολογούσαμε. Πού είναι το game. Λοιπόν. Αυτό ήταν το unboxing. Μικρό, καλό. 8 λεπτά βλέπω στην κάμερα. Εύχομαι τώρα να πατήσω σε λίγο end και να καταγραφτεί. Και να μην βγάλει πάλι καμιά κόγξα γιατί θα τρελαθώ. Τι θα ήθελα να πω. Τη συσκευασία λέω. Τη συλλεκτική θα τη βρείτε στο Amazon. Υπάρχουν πολλά κομμάτια από ό,τι παρατήρησα. Τη μούλα είναι τώρα στα 60 ευρώ, όπως είδα τελευταία φορά. Να ξέρετε, πάντα να χιτάτε και την ημερομηνία που πότε ανέβηκε αυτό το βίντεο, αυτά ανεβοκατεβαίνουν. Το βρίσκω μια φορά πάρα πολύ κρίμα που τα ανοίγω. Πραγματικά, δηλαδή, θα ήθελα να το κρατήσω έτσι όπως είναι ολοκένουργιο και να το αφήσω να στέκεται μερικά χρόνια. Αλλά εντάξει, είπαμε ή κάνουμε unboxing ή δεν κάνουμε. Περάστε άμα θέλετε μια βόλτα από το Facebook group μας, Greek Games Collectors. Είπα Facebook, είπα ναι. Και στο Discord επίσης, κάτω στην περιγραφή υπάρχει ένα link, άμα θέλετε να μπείτε στην παρέα μας, να μιλήσουμε σχετικά για ό,τι έχει να κάνει με το gaming. Ευχαριστώ που ήσασταν άλλη μια φορά μαζί μου. Θα πατήσω τώρα το κουμπί για να βγει και μια χοντρή και τελειώνει αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω αν ξανασυνεχίσουμε τους ψήφους στο Facebook, επειδή είδατε ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό και ίσως να το κάνω πάλι έτσι ανάλογα τα κέφια. Λοιπόν, μάγκες, βλέπετε το χέρι μου, τι ωραίο που είναι, αλλά μου ζήτησε και η οθόνη. Τα λέμε σύντομα, bye bye.